Γεια σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξεκινάμε την εκπομπή. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με πολιτικά ζητήματα και είναι κάθε μέρα κρίσιμα. Ένα θα πούμε μόνο ότι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος προχτές μίλησε στο ΕΛΙΑΜΕΠ και έκανε κάποιες αποκαλύψεις ότι ουσιαστικά από το Μάιο είμαστε σε χρεοστάσιο και ότι η κυβέρνηση μας παραπλανά και λέγει ότι είμαστε υπό απλή επιτήρηση ενώ είμαστε υπό διεθνή έλεγχο και έκανε κάποιες προτάσεις για την οικονομία, βρέθηκε πριν από λίγο με επεισόδιο καρδιακό στο Νίμιτς. Δεν ξέρω αν είναι από πιέσεις τις οποίες δέχτηκε, διότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν δημοσιεύματα που τα υπέγραφαν υπεύθυνες γραφίδες ότι μπορεί να κάνει κόμμα ή μπορεί να πάει και με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μπαίνοντας στο στούντιο, πληροφορηθήκαμε ότι έχει προέρθει το επεισόδιο αυτό από ταχυκαρδίες και ότι αύριο θα βγει έξω. Θα φύγει δηλαδή από την εντατική στην οποία θα παραμείνει προληπτικός. Να ευχηθούμε περαστικά, έτσι. Διότι είμαστε εξ εκείνων και που επικρίνουν αλλά και που χειροκροτούν τα καλά και όταν πρόκειται για τον άνθρωπο, έτσι, για το πρόσωπο το οποίο είναι ιερό, πάντοτε έχουμε να πούμε τον καλό λόγο. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ασχοληθούμε με ένα καυτό θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, μάζες, πάρα πολύ μεγάλες μάζες Ορθοδόξων. Αλλά στις μάζες αυτές εισαγωγικά δεν είναι μόνο απλοί άνθρωποι, δεν είναι μόνο αμόρφωτοι άνθρωποι, δεν είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας και δεν είναι όλοι βέβαια, έτσι, δεν είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Απασχολεί το θέμα αυτό γενικότερα τον κόσμο. Και ποιο είναι αυτό? Η κάρτα του πολίτη, την οποία καθιερώνει η κυβέρνηση. Και για αυτή την κάρτα έχουμε την πολιτική θέση και την πολιτική άποψη ότι έτσι υλοποιείται το όραμα του μεγάλου αδερφού που είχε περιγράψει ο Όργουελ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις και λένε δεν θα δεχθούμε την παρακολούθηση, δεν θα δεχθούμε τα προσωπικά μας στοιχεία να μπουν σε ένα τσιπάκι και να μας παρακολουθούν και να καταντήσουν τον άνθρωπο νούμερο, προσέχτε, έτσι, νούμερο. Και βλέπω και την ανακοίνωση του ΙΝΚΑ για παράδειγμα, το οποίο λέει αυτά τα πράγματα και λέει δεν θα δεχθούμε να καταρακώσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσα από αυτές τις ηλεκτρονικές, τις έξυπνες κάρτες που θα περιέχει μέσα τον ΑΜΚΑ, θα περιέχει μέσα την πράξη τη ληξιαρχική, δηλαδή το δημοτολόγιο. Θα έχει όλους τους φακέλους μας ουσιαστικά. Και λέει θα αντισταθούμε. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η εκκλησιολογική η πλευρά, έτσι, από πλευράς θεολογίας, την οποία έθεσε πρώτος ένας ιερομόναχος, ο πατήρ Σαράντι Σαράντος. Έχω κάνει πολλές φορές αναφορά στο πρόσωπό του, στο έργο του. Είναι, σας έχω πει, ένας πολύ καλός πνευματικός ποιμένες και εξομολόγος και έχουμε κάνει αναφορά πολλές φορές στο πρόσωπό του. Ο πατήρ Σαράντο Σαράντι, τον οποίον έχουμε σήμερα μαζί μας, έτσι, κατά πέτυνση δική σας, έτσι, πολλές φορές μας είπατε φέρτε τον, είναι ήδη μαζί μας. Ο πατήρ Σαράντι Σαράντος έβαλε το θέμα του ΑΜΚΑ, έβαλε το θέμα της κάρτας του πολίτου και το υπόμνημα της κάρτας του πολίτου δεν το υπέβαλε έτσι αυθαιρέτως, ζήτησε την άδεια του νέου Μητροπολίτου Κηφισίας και μέσω αυτού έτσι απεστάλλει στην ιεραρχία και στον πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον κύριο Ιερώνυμο. Θέλω πριν προχωρήσουμε και το ρωτήσουμε τι είναι όλα αυτά και αν δεν προλάβουμε σήμερα, θέλω να ελπίζω ότι θα το ξαναέχουμε σε μία εκπομπή, θέλω να τονίσω ότι Μητροπολίτες από όλη την Ελλάδα
είναι έντονα προβληματισμένη σχετικά με το εάν σε αυτή την κάρτα υπάρχει ο 666. Ένα. Υπάρχουν δύο Μητροπολίτες, ο Κηφισίας και Αμαρουσίου και Οροπού, που λέει δεν θα τη λάβουμε την κάρτα αυτή. Έτσι, σε ιερατική σύναξη το είπε. Και είναι νέος και στην ηλικία και νέος Μητροπολίτης. Λοιπόν, έχουμε το Μητροπολίτη Αργολίδος, έχει γεράματα, είναι σεβάσμιος, ερμηνεύει τα κείμενα της Εκκλησίας, έτσι θεία κείμενα, και λέει προτιμούμε να πεινάσουμε παρά να πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Έχουμε τον Μητροπολίτη Ξάνθης εχτές, ο οποίος βγήκε και είπε ανοιχτά ότι αν εμπεριέχει μέσα τον 666 ή εμπεριέχει αυτή η κάρτα θέματα που αφορούν τα προσωπικά μας δεδομένα και μας κάνουν αριθμό, έτσι νούμερο δηλαδή, τότε δεν έχουμε κανένα λόγο να την πάρουμε αυτή την κάρτα. Προσέξτε, όταν η ιεραρχία έχει πει θα μελετήσουμε, θα το δούμε, έτσι και κάνει απλά υποδείξεις προς το κράτος, μην υπάρχει μέσα 666, όταν μπορούσε η ιεραρχία να πάρει ειδικούς και να αποφανθεί. Έτσι, αλλά ήταν μη θέση κατά την δική μας άποψη, μη θέση σε αυτή, και περιμένει να δει τι θα της πει η πολιτεία και πότε η πολιτεία είπε την αλήθεια. Τέλος θέλω να πω και θα αρχίσουμε με τον πατέρα Σαράντο. Εχτες το βράδυ μου απεστάλλει ένας όγκος βιβλίων σε φωτοκόπιες και αυτά από έναν πατέρα της σύγχρονης Ορθοδοξίας που έχει αποσυρθεί διότι έκανε εξορκισμούς και το απαγόρευσε η ιεραρχία, τον πατέρα Σάβα Αχιλλέως. Ήρθε ένα πνευματικό παιδί του, μου έφερε διάφορα βιβλία τα οποία αφορούν τη νέα εποχή, την ηλεκτρονική ταυτότητα, παλιές εκδόσεις βιβλία που δεν κυκλοφορούν σήμερα. Θέλω να σας πω ότι για αυτή την κάρτα μιλάνε από τη δεκαετία του 70 οι Αμερικανοί, ίσως και του 60, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και τα συνδυάζουν και με το ηλεκτρονικό φακέλωμα αλλά και με το χάραγμα της αποκαλύψεως. Έχουμε εδώ λοιπόν σήμερα τον πατήρ Σαράντο Σαράντο, ο οποίος έθεσε το θέμα στην ιεραρχία, πιστεύει ότι βρισκόμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου, διότι ή μάλλον έχουμε όλα τα σημάδια του Αντιχρίστου και ότι μπαίνουμε στην εσχατολογική εποχή. Ο πατήρ Σαράντος ξεκίνησε έναν αγώνα με τον ΆΜΚΑ και θέλουμε να μας πει, να ξεκινήσουμε από εκεί, πατέρα Σαράντο, γιατί η αντίδραση προς τον ΆΜΚΑ, διότι λένε πάρα πολλοί ακόμα και οι ιερείς, μεγαλόσχημοι καθηγητές πανεπιστημίου και απλοί, μα εμείς θέλουμε να έχουμε τη συναλλαγή με την τράπεζα, με το νοσοκομείο, έτσι με την υπηρεσία και όλα αυτά. Το ΆΜΚΑ οδηγεί στον Αντίχριστο, να ξεκινήσουμε από εκεί, και γιατί η αντίδραση. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω που με έχετε καλέσει σήμερα και πιστεύω ότι η σωστή δημοσιογραφία βοηθάει στο να υπάρχει πλήρωμα δημοκρατίας, και μέσα σε αυτό το πλήρωμα της δημοκρατίας, σε μια ευνομούμενη κοινωνία, μπορεί πραγματικά να φανερώνεται η αλήθεια και όχι βέβαια το σκοτάδι. Επίσης θα ήθελα να τοποθετηθώ όσον αφορά την παρουσία μου εδώ, είναι με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος, όπως είπατε προηγουμένως. Έχει πολλές ευαισθησίες. Για μας κυρίως είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την εφημεριακή δραστηριότητα. Υπήρξε εφημερίος, αλλά βέβαια και γραμματέας, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Και επομένως μας κατανοεί, καταλαβαίνει. Στις 17 Έκτου λοιπόν του 2010 πήγα στο γραφείο του. Μόλις είχε βέβαια εγκατασταθεί και του ενεχείρισα αυτή την επιστολή προς τον Μακαριότατο. Τη διάβασε ο ίδιος, συμφώνησε απολύτως και πιστεύω ότι
ό,τι έγινε μέχρι τώρα, επειδή έγινε με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου, της Εκκλησίας δηλαδή, έχει πάρει το δρόμο του το θέμα, ευλογήθηκε και η πληροφόρηση άπτεται και αγκαλιάζει πάρα πολύ κόσμο. Οι ειδήσεις στο διαδίκτυο έχουν μπει 23 έως 24.000 πολίτες μας και έχουν υπογράψει ότι δεν παίρνουν την κάρτα του πολίτη. Και τούτο για να δηλώσουν ότι γνωρίζουν πλέον από την πληροφόρηση τι είναι η κάρτα του πολίτη και προχωρούν σε κάποια προσωπική, υπεύθυνη και γενναία απόφαση. Όσον αφορά λοιπόν τον ΑΜΚΑ, είχαμε πριν από ένα χρόνο ξεκινήσει μία πάλι πληροφόρηση βασιζόμενη στα στοιχεία εκείνα που έδινε η πολιτεία, έδινε η Υπουργός Απασχόλησης και οι συνεργάτες της. Μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα. Καταλήξαμε στο ότι ο αριθμός αυτός ο οποίος σχετίζεται με τον βασικό αριθμό, δηλαδή ημερομηνία, μήνας και χρονολογία της γεννήσεώς μας, και υποκαθιστά έτσι μαζί με άλλα νούμερα που υπάρχουν, υποκαθιστά το βαπτιστικό μας όνομα, το αληθινό μας όνομα, και έτσι θα είμαστε γνωστοί στο καινούριο το εγγενιαζόμενο κράτος, το παγκόσμιο κράτος, θα είμαστε γνωστοί με έναν αριθμό. Άρα ο άνθρωπος αριθμοποιείται και βλέπουμε ότι σήμερα μετά από 1,5 περίπου χρόνο, ένα και κάτι, ξεσηκώνονται αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος, οι γιατροί έχουν κάνει μια προσφυγή σε δικαστήριο και λένε ότι δεν θέλουμε να τοποθετούμε τον ΑΜΚΑ το δικό μας πάνω στις γνωματεύσεις ή φαρμακευτικές συνταγές των πολιτών, διότι αυτό αποτελεί ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Δεν μπόρεσε να αλλιώς να το αιτιολογήσουν οι άνθρωποι, δηλαδή θα λέγαμε θεολογικότερα, αλλά έστω και έτσι όπως το δικαιολογούν, νομίζουμε ότι πράγματι είναι και έξω από την στενή, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, αντίληψη κάποιων Ορθοδόξων ή κάποιων θεολογικών σκεπτωμένων, ότι είναι μια αντίδραση που φτάνει μάλιστα στο δικαστήριο. Στο Συμβούλιο Επικρατείας συγκεκριμένα. Στο Συμβούλιο Επικρατείας, μάλιστα. Άρα λοιπόν ο ΑΜΚΑ καταργεί το βαπτιστικό όνομα του προσώπου και τον καθιστά αριθμό, μας λέτε, και εξυπηρετεί την λεγόμενη παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή την παγκόσμια διακυβέρνηση. Την παγκόσμια, καταρχήν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά υπό τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση φαίνεται ότι υπάρχει η παγκόσμια κυβέρνηση, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω. Ο Πρωθυπουργός μας ήδη τώρα μας μιλάει για παγκόσμια κυβέρνηση και αυτό το έχει πει αρκετές φορές, όπως επίσης και άλλοι ηγέτες Ευρωπαίοι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσουμε στην ΚΑΡΤ. Τι είναι η παγκόσμια κυβέρνηση, διότι ο κόσμος ακούει, πολλοί δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Τι είναι η παγκόσμια κυβέρνηση και γιατί πρέπει να μας φοβίζει. Ήδη ο Πρωθυπουργός μας ανέφερε σε μια συνεδρίαση του ΟΗΕ «We need a global government and fast». Λέει, θέλουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση και γρήγορα. Αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση που προτείνει ασφαλώς υλοποιείται εδώ στη χώρα μας, στα δικά μας τα δεδομένα, με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δηλαδή, δεν θα έχουμε ένα καινούργιο κράτος που θα ψηφίσει ο κόσμος ή που θα γίνει δημοψήφισμα, αλλά ήδη αυτή η ηλεκτρονική ψηφιακή τεχνολογία θα αγκαλιάσει, θα απλωθεί σε όλες τις δομές της ζωής μας. Αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασύνδεση όλων των αρχείων θα διασυνδεθεί και με την κυβέρνηση, την ηλεκτρονική κυβέρνηση όλης της Ευρώπης και στη συνέχεια όλου του κόσμου. Ήδη μιλάμε για ηλεκτρονική παγκόσμια δικτακτορία. Ακριβώς. Και αυτή την ονομάζουμε ηλεκτρονική φυλακή, διότι όπου και να βρεθεί ο άνθρωπος, εγώ πήγα τον περασμένο μήνα στην Νέα Υόρκη και στο Σικάγο, εκεί στο αεροδρόμιο πήραν το διαβατήριό μου,
το πέρασαν μέσα από τα δικά τους μηχανήματα και είδαν πώς η δική μας η κυβέρνηση, η δική μας η πολιτεία, το δικό μας κράτος με θεωρεί. Θεωρήθηκα βέβαια πρόσωπο γκράτα, δηλαδή που δεν είμαι ανεπιθύμητο, και πέρασα. Αν είχα χαρακτηριστεί βάσει της συνθήκης Σέγγεν σαν persona non grata, θα με κρατούσαν κάποιες ώρες ή περισσότερο, δεν ξέρω πόσο, για να δώσω εξηγήσεις και να καταλάβουν αν όντως είμαι πρόσωπο ύποπτο, οπότε δεν θα με δέχονταν στην χώρα τους ή με κάποιους δεσμευτικούς όρους θα με άφηναν να κυκλοφορήσω. Μάλιστα. Τώρα να επανέλθουμε στην κάρτα του πολίτη. Μάλιστα. Θέλουμε να μας πείτε έτσι. Κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο από την πλευρά του Υπουργού Εσωτερικών και αυτό αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μάλιστα. Έτσι. Θέλουμε να μας πείτε τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο, έτσι, και εγώ ξέρω τι προβλέπει, αλλά να μας το πείτε εσείς και γιατί πρέπει να ανησυχούμε και αν πρέπει να ανησυχούμε. Κοιτάξτε, καταρχήν η Εκκλησία ποτέ δεν ήταν αντίθετη προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας και δι' της ψηφιακής τεχνολογίας. Ήδη ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε δημιουργήσει αρχεία μέσα στην Ιερά Σύνοδο και είχε δηλαδή χρησιμοποιήσει ευρέως την ψηφιακή τεχνολογία, παράλληλα νομίζω με τις υπηρεσίες του κράτους. Αυτό το οποίο όμως συγκεκριμένα θέλουμε να πούμε για την διαβούλευση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Ραγκούση, η οποία θα γίνει μέχρι 12 Δεκεμβρίου, ναι, θα είναι. Θέλουμε να πούμε όμως ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει διαβούλευση, γιατί δεν έχει μπει το νομοσχέδιο. Δεν έχει γράψει ποιο είναι το νομοσχέδιο, αλλά απλώς έγραψε το δικό του, επιτρέψτε μου να πω, ποίημα, ναι, ή το δικό του, τη δική του έκθεση ιδεών. Δηλαδή μας αναφέρει έτσι γενικότητες για το τι έτσι φαντάζεται ο πολίτης ότι θα είναι αυτή η κάρτα του πολίτη. Περιμένουμε όμως να φέρει πραγματικά στο διαδίκτυο το νομοσχέδιο για να μπορέσουμε να δούμε όλα εκείνα τα στοιχεία και τα φανερά, αλλά και να καταλάβουμε αν θα υπάρχουν και άλλα μη φανερά, να ρωτήσουμε εντωμεταξύ και μετά από την παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων της κάρτας του πολίτη να έχουμε έναν υπεύθυνο και σοβαρό λόγο ή αντίλογο, εάν κρίνει ο καθένας. Πρέπει εγώ στο σημείο αυτό να τονίσω ότι έτσι όπως τα λέγει ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, τα λέγει και ο καθηγητής δογματικής θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τσελεγκίδης, με μία επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Εσωτερικών προχτές το βράδυ και του βάζει 10 ερωτήματα και του λέει πώς ζητάς διαβούλευση όταν δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει πραγματικά το νομοσχέδιο. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον πατήρ Σαράντη Σαράντο, λέτε τα φανερά και τα κρυφά, έτσι, εντάξει, θα έχει κάποια πράγματα φανερά, το ό,τι αφορά το ληξιαρχείο, το δημοτολόγιο, την αστυνομική ταυτότητα, την κάρτα υγείας προφανώς και αυτά. Τα κρυφά ποια μπορεί να είναι, αν σας έχει απασχολήσει το μάλιστα θέμα. Το καλοκαίρι βρεθήκαμε και με τον κύριο Τζελεγκίδη, αλλά και με δύο καθηγητές πληροφορικής. Και μας είπαν οι καθηγητές πληροφορικής ότι έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση και την παρούσα αλλά και την παρελθούσα να τους δώσουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του μικροτσίπ που θα βρίσκονται στην κάρτα του πολίτη. Είπε η κυβέρνηση ότι δεν έχει αντιρρήσεις, όμως όταν πλησίασαν την εταιρεία εκείνη που διαχειρίζεται τα μικροτσίπ στάθηκε αδύνατον να τους δώσουν χαρακτηριστικά περισσότερα και επομένως μπορούν βέβαια οι καθηγητές αυτοί να φτάσουν μέχρι κάποιο σημείο έρευνας, αλλά μας είπε ο ένας εξ αυτών ότι είναι τόσο κλειστά τα δεδομένα αυτού του μικροτσίπ που ο καλύτερος τεχνοκράτης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ερευνήσει ποια θα είναι τα μη φανερά στοιχεία. Βεβαίως όπως γνωρίζουμε
από δημοσιογράφους, παρουσιάστηκαν στη Γερμανία κάποιοι νεαροί, στην κατοική τηλεόραση μάλιστα, που είπαν ότι οποιαδήποτε κάρτα και οποιοδήποτε μικροτσίπ εμείς μπορούμε να το διασπάσουμε. Και λέει να το κάνουμε τώρα, στην οθόνη, στην εκπομπή εκείνη. Πραγματικά τους έδωσαν 3-4 κάρτες πιστωτικές που δεν γνώριζαν τα στοιχεία τους. Μπήκαν αυτοί μέσα σε λίγη ώρα, βρήκαν τα προσωπικά δεδομένα, τους λογαριασμούς των αντιστοίχων κατόχων τους, μπήκαν και θα μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να αφαιρέσουν χρήματα από το μικροτσίπ και να τα μεταφέρουν σε οποιοδήποτε λογαριασμό θα μπορούσαν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είπα το παράδειγμα της Γερμανίας. Στην Αγγλία γιατί έχουν αρνηθεί να πάρουν την κάρτα? Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνησή μας, από τους μικρότερους έως τους μεγαλύτερους υπεύθυνους για το σύστημα αυτό, ότι όχι μόνο εμείς, ας πούμε η Εκκλησία ή κάποιοι που είναι σχολαστικοί, κάποιοι που θεωρούνται αναχρονιστές ή φοβητσιάριδες, αλλά βλέπουμε ότι οι πολίτες της Αγγλίας που δεν έχουν μια τυπική ειδική θρησκευτικότητα, αυτοί λοιπόν οι πολίτες αρνήθηκαν να παραλάβουν τις κάρτες. Έγινε το εξής, εψηφίστηκε ο νόμος και σε αυτούς πήραν κάποιες χιλιάδες πολιτών μερικές κάρτες, ηλεκτρονικές ταυτότητες τις λένε εκεί, όμως όταν κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις κάρτες, τις επέστρεψαν πίσω, απέτησαν από την κυβέρνησή τους να ακυρώσει τον νόμο, πράγμα που έγινε, και ζήτησαν μάλιστα μέσα σε 100 ημέρες να απαλληφθούν τα προσωπικά τους δεδομένα όπου και αν φυλάσσονται παρανόμως από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση υπεσχέθη ότι σε 100 μέρες θα απαλείψει τα προσωπικά δεδομένα, έχουν περάσει 100 μέρες, οι πολίτες, κάποιοι δηλαδή που ηγούνται αυτής της προσπάθειας, λέγουν ότι ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει απαλείψει τα προσωπικά του δεδομένα και αυτοί επιμένουν ακόμα και αυτό να γίνει. Έτσι λοιπόν όχι μόνο εμείς, δηλαδή σαν Ελλάδα, σαν πολίτες Έλληνες αντιδρούμε, αλλά βλέπουμε ότι και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει αυτή η υγιής αντίδραση από το φόβο της υποκλοπής ή της μη καλής διαχειρίσεως των προσωπικών δεδομένων ή όλων εκείνων των πιθανών ή απιθάνων που μπορούν να συμβούν εάν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η παγκόσμια κυβέρνηση είναι ύποπτη, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χειρίζεται δημοκρατικά, ανθρώπινα και γιατί όχι και χριστιανικά τα δεδομένα μας, αλλά θα θέλει το κακό μας. Εγώ πατέρα Σαράντο, πατέρα Σαράντο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πέστε ότι το κράτος ή οι χώρες αυτές έχουν λόγους να μας φακελώσουν, έτσι, και να γυρίσουμε σε παλιές εποχές και αυτά. Έπρεπε όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν ευαισθησίες να έχουν ξεσηκωθεί μόνο και για αυτό το ζήτημα, για το φακέλωμα το ηλεκτρονικό, διότι δεν θα έχουν τα στοιχεία μου μόνο εδώ, θα τα έχουν και στην Αμερική και στην Ουγκάντα και στη Ρωσία, όσοι είναι μέσα σε ένα σύστημα. Από θεολογικής, εκκλησιαστικής πλευράς, ποιο είναι το πρόβλημα? Διότι ακούμε ότι συνδέεται με τον 666, συνδέεται με τον Αντίχριστο, συνδέεται με το χάραγμα της Θείας Αποκαλύψεως. Και ξέρετε, ενώ τα λέμε οι λαϊκοί, όσοι διαβάζουμε λίγο, και ξέρετε ο απλός ο κόσμος διαβάζει και έχει ευαισθησίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πάρα πολλοί κληρικοί δεν τα αποδέχονται. Απέναντίας πανεπιστημιακοί, έτσι, τα αποδέχονται. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε εδώ τον Νίκο τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και βρέθηκε πανεπιστημιακός δάσκαλος να μου πει, όταν είπε ο Σωτηρόπουλος ότι όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος να προβάλλουμε την αντίσταση, ή
όταν πάνε να μας επιβάλλουν την κάρτα του πολίτη, όπως τότε με την κατάργηση της ταυτότητας που ξεσηκωθήκαμε, και μου είπανε, λες να έβαλαν του Νίκου του Σωτηρόπουλου τσιπάκι μέσα στο χέρι, στην καρδιά, σε κάποιο σημείο του δέρματος, και να λέει σήμερα ακριβώς τα αντίθετα πράγματα από αυτά που έλεγε πριν από 20 χρόνια. Προσέξτε, εγώ λοιπόν θέλουμε να μας πείτε εδώ πέρα την πλευρά, την εκκλησιολογική, την θεολογική. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος, ταυτίζεται με τον 666, με το χάραγμα, με τη Θεία την Αποκάλυψη, διότι μας δώσατε μία πάρα πολύ μεγάλη διάσταση, η οποία πρέπει να κινητοποιήσει ψυχές δημοκρατικές και μη, και έπρεπε τα κόμματα που πιστεύουν στη δημοκρατία, έτσι αυτά που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, ήδη να είχαν ξεσηκωθεί. Να τα δούμε λίγο από την θεολογική και εκκλησιολογική πλευρά. Και αν δεν προλάβουμε να μας υποσχεθείτε να είστε και την ερχόμενη Πέμπτη εδώ. Μάλιστα, γιατί η καθαρά εκκλησιολογική πλευρά θέλει περισσότερη ανάλυση, διότι όταν οι δημοσιογράφοι σας εξαιρούν φυσικά και εξαιρούμε και πολλούς άλλους εντίμους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα, αλλά κόλλησαν στο 666 και μάλιστα με μια ηρωνική διάθεση. Να πούμε λοιπόν ότι το θέμα το θεολογικό σχετίζεται και με όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Δηλαδή, η Εκκλησία μας θεωρεί τον κάθε πολίτη ελεύθερο άνθρωπο, ελεύθερη προσωπικότητα, και δεν μπορεί κανείς να τον αστυνομεύει και να τον δεσμεύει έτσι ώστε η ζωή του να είναι ασφιχτική. Εάν αυτό το πράγμα το είχε υιοθετήσει ο ίδιος ο Χριστός μας, τότε όταν θα ερχόταν από τους ουρανούς θα ερχόταν σε ένας μεγαλεπίβολος άρχοντας και θα προσπαθούσε να μαντρώσει, ας πούμε, όλους τους ανθρώπους, και θα προσπαθούσε να επιβάλλει στανικά το δικό του το θέλημα. Όμως ο Κύριος μας θέλησε ο ίδιος σταυρούμενος να απελευθερώσει τον άνθρωπο ουσιαστικά βαθιά ολόκληρη τη φύση του, και όχι να σταυρώσει τον άνθρωπο ή να τον αλωτριώσει. Επομένως είπε «Όστις θέλει ο πίσω μελεθύν» και τα λοιπά, «Απαρνησάς του εαυτόν και άρα το σταυρούν αυτού και ακολουθήτομοι». Και επομένως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αυτό το δρόμο τον συνεχίζει. Άρα λοιπόν, όπως μου λέει και κάποιος συνάδελφος ακαδημαϊκός καθηγητής, όπως είπατε, και συνάδελφος δηλαδή και ιερέας, μου λέει «Τι κάνεις έτσι?». Λέω «Δεν κάνω για τον εαυτό μου προφανώς». Δηλαδή, λέει, «Τι έχουμε να κρύψουμε εμείς?». Δεν έχουμε ούτε περιουσίες, ούτε, λέει, ανήθικες πλευρές της ζωής μας. Επομένως, αν εμένα με φακελώσουν, εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει. Του λέω «Βεβαίως, και εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει, αλλά όμως δεν σκέφτομαι μόνο ατομικά. Δηλαδή, πρέπει εμείς ως ποιμένες να σκεφτόμαστε και ποιμαντικά, εκκλησιολογικά. Τι θα γίνει με τον υπόλοιπο κόσμο?». Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι θα δεσμευτούν, θα φακελωθούν. Π.χ. ένας νέος στα 20 ή στα 30 του χρόνια απέκτησε AIDS. Εφόσον αυτό θα καταγραφεί κάποια στιγμή στο τσιπάκι, στα προσωπικά του δεδομένα, ποιος δημόσιος φορέας ή ποιος ιδιωτικός φορέας θα τον προσλάβει σε εργασία όταν θα διαγνώσει, και θα είναι εύκολο τελικά να διαγνώσει μέσα από το τσιμπάκι του, από την κάρτα του πολίτη δηλαδή, από το τσιμπάκι που θα είναι μέσα στην κάρτα του πολίτη, ποιος δεν θα μπορέσει να διαγνώσει το προφίλ του, και επομένως ο άνθρωπος αυτός θα είναι καταδικασμένος διαβίου να φέρεται τι δεκακίσε από εδώ και από εκεί, να ζητάει η εργασία και να μην μπορεί να βρει, ή να ζητεί κάποια έτσι κατανόηση και να μην μπορεί να τη βρει από εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη χριστιανική κατανόηση. Επιστρέφουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι γεγονός ότι αστυνομεύεται ο κάθε πολίτης, και πρωτίστως αστυνομευόμαστε εμείς οι Έλληνες. Γιατί δηλαδή να αρχίσει από εμάς τους Έλληνες αυτό το φακέλωμα, αυτή η αστυνόμευση, και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσεως? Μήπως αυτά συνδέονται νομοτελειακά? Ήρθε δηλαδή αυτή η κρίση, έγινε, κατασκευάστηκε αυτή η κρίση ώστε να εξαθλιωθεί, και βλέπουμε ότι εξαθλιώνεται ο πολίτης σήμερα
πολιτιακά και μετά από την εξαθλίωση να μην έχει νου, να μην έχει ενδιαφέρον να μπει σε αυτές τις διαδικασίες ελέγχου, αλλά έτσι ζαλισμένος όπως είναι, να φτάσει να πάρει την κάρτα του πολίτη και να πάει από το κακό στο χειρότερο. Επιτρέψτε μου μόνο μισό λεπτό να πω ακόμα. Είστε ελεύθερος. Εμείς δεν κάνουμε διακοπές. Σας αφήνουμε να ολοκληρώσετε. Μάλιστα. Και μετά να κάνουμε την ερώτηση. Μάλιστα. Να πω μόνο ακόμα ότι μας υπόσχεται η κυβέρνηση ή κάποιοι δημοσιογράφοι ότι μέσα από αυτή την κάρτα θα αποτραπούν τα φορολογικά εγκλήματα ή άλλα και θα είμαστε πιο ασφαλείς. Και η ερώτησή μας είναι γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή που το κράτος μας βρίσκεται σε έναν έντονο προβληματισμό γύρω από τα οικονομικά, από ό,τι ακούμε υπεύθυνα στόματα 20% των συμπολιτών μας θα είναι χωρίς εργασία. Πόσοι άνθρωποι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από την ενορία μας, έρχονται και ζητούν βοήθεια οικονομική, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, τις δόσεις τους. Λοιπόν, πώς θα γίνει ξαφνικά και μαγικά, ενώ τώρα οι άνθρωποι τόσο πολύ ταλαιπωρούνται με τα οικονομικά τους, δηλαδή τι θα τους προσφέρει κάτω του πολίτη ώστε όλα να πάνε καλύτερα? Όταν θα είμαστε εξαθλιωμένοι ακόμα περισσότερο, θα μπορούμε να σκεφτούμε, θα μπορούμε νυφάλια να λέμε αυτά που λέμε τώρα και σε άλλους φορείς βέβαια, και να μπορούμε έτσι υπεύθυνα να δεχόμαστε τέτοιες αποφάσεις, όπως λέει και ο κ. Τσελεγίδης, είναι αποφάσεις που θα μας βάλουν μέσα σε μια ηλεκτρονική φυλακή. Μάλιστα. Εγώ όμως θα σας βάλω, πριν προχωρήσουμε στο θεολογικό τμήμα, μέρος, ένα άλλο ερώτημα ακόμα. Υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι σίγουρα για αυτή την ιστορία. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται και αυτοί όπως και απλώς ο κόσμος, έτσι, είναι ότι εμείς πώς θα κάνουμε τη συναλλαγή μας με το νοσοκομείο, με το φαρμακείο, με, ξέρω εγώ, με την τράπεζα ή με την οποιαδήποτε υπηρεσία. Τι απαντάτε πάνω εκεί? Δεν θέλω να μπω σε αυτό το σκεπτικό, γιατί ελπίζω ότι και η κυβέρνησή μας, δημοκρατικά φερόμενη, θα ακούσει τις ευαισθησίες των πολιτών, θα ακούσει τις θεολογικές όριμες και σοβαρές φωνές και δεν θα σπεύσει, νομίζω, να κάνει κάτι τέτοιο. Όμως πιστεύω και σε κάτι άλλο. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης μας έχει πει επανειλημμένα στις συνάξεις αυτές που έχουμε έτσι του κοινού θεολογικού ενδιαφέροντος. Στο Βόλο. Ναι, και σε άλλα μέρη. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης είναι πρωτοπρεσβύτερος και ήταν μέχρι πρώτη και είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άνθρωπος πολύ υπεύθυνος βέβαια. Υπεύθυνος, αντιοικουμενιστής, έτσι, και έντονα πατερικός. Μάλιστα. Μας λέγει λοιπόν πολλές φορές ότι αν εμείς οι ποιμένες αντιδράσουμε, αν δηλαδή ομολογιακά δώσουμε τη μαρτυρία μας πάνω στην αλήθεια που πιστεύουμε, τότε και ο Κύριος μας που είναι από πάνω, που είναι μαζί μας, που είναι μέσα στην Εκκλησία μας, θα πει εφόσον οι ποιμένες ενδιαφέρονται, πραγματικά θα δώσω αρχοντική τη βοήθειά μου. Όταν όμως σε μια εκκλησία ναρκωμένη δεν υπάρχουν ομολογιακές αντιδράσεις και ο Κύριος δεν βλέπει έστω αυτό το λίμα των ανθρώπων που έχουν γρηγορούσα συνείδηση, δεν καταθέσουν την ομολογία τους, τότε πάλι ο Κύριος μας, επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως δεν ήρθε στανικά να μας επιβάλλει κάτι, θα πει εφόσον οι άνθρωποι αυτοί δεν ενδιαφέρονται, δεν μπορώ εγώ να τους εξαναγκάσω, να τους πιέσω να κάνουν κάτι διαφορετικό και θα μας αφήσει. Ελπίζω λοιπόν ότι υπάρχει όχι μόνο ένα μικρό λίμα, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που ανησυχούν και προσεύχονται ότι ο Κύριος μας δεν θα αφήσει, θα φωτίσει και τον Πρωθυπουργό μας και τους υπουργούς, αλλά και έτσι τους υπευθύνους να πάρουν καλύτερες αποφάσεις. Από την αρχή της κρίσεως, κύριε Ζερβέ, είχαμε συστήσει στα πνευματικά μας τέκνα και τις ενορίες μας και όπου αλλού βέβαια και μέσω διαδικτύου, κάθε πρωί
Δηλαδή όσο νωρίτερα μπορούμε να πάρουμε ένα κομποσκινάκι των 100 κόμπων και να κάνουμε ένα κομποσκίνι ζητώντας από τον Κύριο, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», και με το ελέησόν με εννοούμε κάλυψε, βοήθησε και αναπλήρωσε τις δικές μου ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα, τις αμαρτίες μου, βοήθησε με τούτη την ημέρα να μπορώ να τα αποκριθώ στις βιωτικές απαιτήσεις, χωρίς να φοβάμαι το τι θα γίνει στα οικονομικά μου. Το δεύτερο, προστάτευσε την οικογένειά μου με το ελέησόν με και τους στενούς μου ανθρώπους, και με μια ευρύτερη έτσι έννοια και αναφορά στον Κύριο, σκέπασε την χώρα μας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίση και οικονομική αλλά και ευρύτερη. Και επομένως μαζί με την αγάπη, μαζί με τη χριστιανική καλοσύνη που πρέπει να διαθέτουμε και κηρύσουμε ότι θα πρέπει να διαθέτουμε, αυτή η καλοσύνη, αυτή η αγάπη θα αγκαλιάσει και τον Πρωθυπουργό μας και τους υπουργούς και τους κυβερνήτες μας όλους, τους 300, δεν ξέρω πώς είναι, όσους εμπλέκονται με αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και θα αποφασίσουν τα καλύτερα. Δεν θα βρεθούμε, πιστεύω, τελικά στο αδιέξοδο. Αν βρεθούμε στο αδιέξοδο, εμείς έχουμε πει και 23-24.000 άνθρωποι στο διαδίκτυο, δεν παίρνουμε την κάρτα πολίτη. Από εκεί και πέρα είμαστε βέβαιοι, σίγουροι ότι ο Χριστός μας κανένα άνθρωπο δεν θα αφήσει. Είναι τόσο δυνατός κυβερνήτης και των ψυχών μας αλλά και των οικογενειών μας, που όπως έλεγε ο πατήρ Αμβρόσιος, θα ξυπνάμε το πρωί και θα βλέπουμε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας μας ένα άρτο που αυτός θα περιέχει όλες εκείνες τις θρεπτικές ουσίες που θα μας επιτρέπει να παραμένουμε στη ζωή αυτή και να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας έως ότου ο Κύριος μας καλέσει την παρούσα για την αιώνια ζωή. Βέβαια ο γέροντας ήταν απλός και θεοφώτιστος όμως, και τα έλεγε τόσο απλά. Λέει πώς θα γίνει, πώς έγινε μάλλον με τους Ισραηλίτες που πέρασαν 40 χρόνια μέσα στην έρημο χωρίς να σπέρνουν, χωρίς να εργάζονται, και όμως ο Κύριος τους έδινε το μάνα εξ ουρανού, ορτίκια, αλλά τους έδινε και νερό. Είναι θαυμαστό αυτό, δηλαδή πώς με την θαυματουργική ράφδο του ποιμένους Μωυσέως είχαν καθημερινά νερό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα νεφέλη, λέει, φωτεινή, τους φώτιζε κατά τις ασέλινες νύχτες ώστε να εκπληρώνουν τις ανάγκες τους, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην καυματίζονται, να μην καίγονται από τον ήλιο, αλλά να προχωρούν κάτω από μια σχετική δροσιά. Μάλιστα. Αυτά για την έτσι, τοποθέτησή μας στο θέμα αυτό. Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι. Η κάρτα του πολίτη μπορεί να συνδέεται με τον 666? Μάλιστα. Η κάρτα του πολίτη... Δεν σας έχουμε αφήσει να πάρετε ανάσα, αλλά πρέπει να σας αφήνουμε να ολοκληρώνετε. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι, και να μην σας διακόπτουμε. Μάλιστα. Όχι, άλλωστε ο διάλογος είναι χρήσιμος πάντοτε. Έτσι. Και ως διάλογο πάντοτε... Θα ήθελα όμως να μας το συνδέσετε για να μην σας διακόψω, επειδή έχουμε ένα... περίπου 7-10 λεπτά. Μάλιστα. Έτσι να μας το συνδέσετε και με την αποκάλυψη του Ιωάννου, σας παρακαλώ. Έτσι, και αυτά που λέγονται για το χάραγμα, το σφράγισμα και όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Θα μπορέσετε έτσι συνοπτικά να μας δώσετε κάτι. Γι' αυτό εγώ σας τα βάζω όλα μαζί. Ναι. Θα το συνδέσω αυτό με την κάρτα του πολίτη καταρχήν, και σε επόμενη συνάντηση, όπως είπατε, ωραία, θα αναπτύξουμε όλο το θέμα το 666, πώς το φρονεί ορθοδόξως και αληθινά η Εκκλησία μας. Ωραία. Εμείς το θεωρούμε το 666 ένα δυσώνυμο αριθμό. Δηλαδή, στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μας μιλάει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που παίρνει αποκάλυψη από τον Χριστό, ότι αυτός είναι ο αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου. Εσκιασμένος και καλυμμένος. Και καλυμμένος για τους λόγους που μπορούμε να αναφέρουμε στην επόμενη συνάντησή μας, στην επόμενη εκπομπή μας, γιατί οι ερμηνευτές πατέρες λέγουν ότι θα μπορούσε ο Κύριος μας να μας αποκαλύψει το όνομα αλλά και την ημερομηνία ερχομού του Αντιχρίστου. Όμως
για τους λόγους που θα πούμε σε επόμενη συνάντηση, δεν μας τα έχει αποκαλύψει, αλλά κωδικός μόνο και έτσι εσκιασμένα. Για το καλό μας όμως αυτό εσκιασμένα. Τώρα λοιπόν να πούμε ότι μέσα στην κάρτα του πολίτη θα υπάρχει αυτό το τσιπάκι, το οποίο μικροτσίπ είναι τεχνολογίας ανεπτυγμένης, ονομάζονται RFID. Είναι δηλαδή τσιπάκια τα οποία θα έχουν απέραντη χωρητικότητα, έτσι ώστε όχι μόνον 100.000 πληροφορίες που ρώτησα εγώ τον καθηγητή της πληροφορικής, μου είπε όχι μόνο 100.000, είναι απέραντη χωρητικότητα. Εκτός όμως από αυτό, του λέω ότι εμείς ξέρουμε από τις παλαιότερες εγκυκλίους της ιεραρχίας του 97 και του 98, μετά από έρευνα που είχε γίνει, είχαν διαγνώσει και οι ειδικοί επιστήμονες ότι το τσιπάκι που θα έμπαινε τότε στις ηλεκτρονικές ταυτότητες θα είχε οπωσδήποτε το 666. Λέμε λοιπόν τώρα, μας διαβεβαιώνει η κυβέρνηση, δηλαδή οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης που πήγανε 15 του μηνός στην Επιτροπή Νομοκανονικών Θεμάτων, τους είπαν ότι δεν θα υπάρχει το 666. Όμως μας λένε οι καθηγητές πληροφορικής ότι εφόσον τα τσιπάκια αυτά της νέας τεχνολογίας θα είναι επαναπρογραμματιζόμενα, να το πω και πιο απλοϊκά, επαναφορτιζόμενα, δηλαδή οποτεδήποτε θα θέλει η εξουσία, η κυβέρνηση, οι διάφοροι φορείς να τα επαναπρογραμματίσουν, θα το μπορούν, γιατί έτσι θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται κάποια στοιχεία δικά μας ώστε να υπάρχει και το προφίλ μας. Θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν θα γράψει τη διάγνωση, εφόσον τα πάντα θα είναι ηλεκτρονικά. Δεν θα συστήσει μια θεραπεία, ποια φάρμακα θα παίρνουμε. Δεν θα πάμε στο φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός δεν θα δει τη συνταγή του γιατρού με το κατάλληλο μηχάνημα που θα μπαίνει και θα μας δίνει τα φάρμακά μας, και επίσης που θα παίρνει την αμοιβή του ο φαρμακοποιός, μπαίνοντας στο λογαριασμό μας και αφαιρώντας από το λογαριασμό μας κτλ. Λέμε λοιπόν ότι εφόσον θα είναι αναπρογραμματιζόμενα, μπορεί αρχικά να λένε αλήθεια οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ίσως και ο υπουργός μας, ο υπουργός εσωτερικών ή και ο πρωθυπουργός μας. Αλλά όταν εμείς διασυνδεθούμε ηλεκτρονικά στην παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα αναπρογραμματίσουν άλλοι για μας, π.χ. από την Αμερική, π.χ. από τις Βρυξέλλες, π.χ. από ένα άλλο μέρος, από εκεί που θα υπάρχει το κέντρο αυτής της ανωτάτης εξουσίας της παγκόσμιας κυβέρνησης, και ηλεκτρονικά θα περάσουν μέσα το 666. Και θυμάμαι τότε που γινόταν ο πολλής λόγος, δηλαδή το 98, 97 και 98 για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, που οι δημοσιογράφοι και κάποιοι υπουργοί προβληματίζονταν, όχι όμως γόνιμα, επιτρέψτε μου να το πω, αλλά προβληματίζονταν γιατί εμείς είμαστε κολλημένοι στο 666. Είπαμε λοιπόν τότε στις επιτροπές διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρνηση, στην τότε, και ανάμεσα στους εκκλησιαστικούς ταγούς και παράγοντες, ότι εμείς δεν έχουμε κόλλημα σε έναν αριθμό. Εμείς όμως δεν θέλουμε μόνον έναν αριθμό. Αν εσείς λέτε ως τεχνοκράτες ότι χρειάζεστε έναν τριψήφιο αριθμό, σας λέμε από το 111 ή από το 100 ή από το 101 έως το 999, έχετε να επιλέξετε άπειρους αριθμούς. Γιατί λοιπόν δεν κατανοείτε και εμάς? Εμείς για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως λέμε δεν θέλουμε μόνο το 666, γιατί το θεωρούμε τον κωδικό, τον κρυπτογραφικό, δηλαδή κρυπτογραφημένο αριθμό του Αντιχρίστου. Επομένως βάλτε οποιοδήποτε άλλον. Και εκεί ανάμεσα σε αλήθεια και σε ειρωνία, σε σοβαρότητα και σε ειρωνία, είπε ένας εκ των υπουργών, που και σήμερα είναι υπουργός, τι σας ενοχλεί? Είναι ένας αριθμός πάνω από το 665
και ένας κάτω από το 667. Και γέλασαν τότε όλοι, αλλά γέλασαν με το κρύο αστείο του Υπουργού. Επομένως, καταλήγουμε ότι το τσιπάκι αυτό της κάρτας του πολίτη θα έχει μέσα του τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπει το 666 και με οποιοσδήποτε κυβερνητικές υποσχέσεις εμείς δεν μπορούμε να πιστούμε για τους λόγους που είπαμε πριν από λίγο. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να το σταματήσουμε εδώ το θέμα και θα ήθελα στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Πέμπτη, να μιλήσουμε από θεολογικής πλευράς έτσι για τον 666, αλλά να θέσουμε και ένα άλλο θέμα, δηλαδή πως φτάσαμε εδώ, το θίξατε στην αρχή, έτσι ότι η πέτρα του σκανδάλου ήταν η συνθήκη, η συμφωνία Σέγγεν. Έτσι, τι είναι αυτή η Σέγγεν και τι, πως φτάσαμε μέχρι εδώ, δηλαδή τι προέβλεπε η Σέγγεν για να φτάσουμε σε αυτή την ηλεκτρονική φυλακή. Μάλιστα. Όπως την είπατε στην αρχή της εκπομπής και ενδιάμεσα. Έτσι, συμφωνούμε. Πρώτα Θεός μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μου, ο οποίος... Πιστεύω ότι δεν θα έχει αντιρρήσεις. Ο οποίος ευλογεί αυτή την παρουσία. Έτσι, μάλιστα. Να είναι καλά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πριν κλείσουμε την εκπομπή, θέλω να πω κάτι, έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Είχαμε επικρίνει τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, διότι είχε εκφράσει θέσεις και απόψεις οι οποίες ήταν αιρετικές ως προς τον παπισμό και είχαμε πει, είχε αναπτύξει τη θεωρία των κλάδων ότι είναι διηρημένη η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία από τους παπικούς και είχαμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές πως έχουμε αναφερθεί και στην μεταπατερική θεολογία του Δημητριάδος, έτσι η οποία είναι ένα σκάνδαλο διότι πετάει στα σκουπίδια μέσω της Ακαδημίας που έχει της θεολογικής, τους πατέρες της Εκκλησίας. Θέλω να πω ότι ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο Μητροπολίτης, με συγχωρείτε, Μεσσηνίας, όχι μόνο ανακάλεσε τις θέσεις τις οποίες διατύπωσε περί διηρημένης Εκκλησίας, αλλά είπε ότι ο παπισμός, έτσι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όπως την αποκάλυψε, είναι αίρεσης και αποτελεί εκκλησιαστική παρεκτροπή, έτσι, και ζήτησε από τη Σύνοδο, ως βεβαιώνει με έγγραφό του ο Μητροπολίτης Κυθύρων, ο οποίος τον είχε εγκαλέσει και ο καθηγητής δογματικής, ο κύριος Τσελεγκίδης, και του είχε πει ότι με βάση έναν κανόνα Οικουμενικής Συνόδου, ένα άρθρο της Οικουμενικής Συνόδου, έπρεπε να είχε καθαιρεθεί και λέει: «Εάν δεν με αποκαταστήσετε ως προς το ορθόδοξο φρόνημά μου μετά τις διευκρινίες τις οποίες έδωσα, δεν μπορώ να μεταβώ στην πόλη μου». Και αυτό το έχουμε και από έγγραφο του Μητροπολίτου Κυθύρων και από έγγραφο του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Και νομίζω και ο Κυθύρων Σεραφείμ είναι. Είναι πάρα πολύ έτσι, ευχάριστα όλα αυτά. Έτσι, ναι, και είναι πάρα πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Απομένει τώρα η άλλη πέτρα του σκανδάλου να κάνει πίσω, η οποία λέγεται Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο οποίος έχει φιλοδοξίες, έκανε όμως το μοιραίο λάθος, κάνει οικουμενιστικά ανοίγματα, διέπραξε όμως το μοιραίο λάθος. Και επειδή βγήκε χτες και μία ανακοίνωση και λέει ότι τον χτυπάνε οι φονταμενταλιστές, δεν το λέει ο ίδιος, η Ακαδημία του, εμείς του λέμε ότι πρέπει αυτό το μαγαζί να το διαλύσει, διότι άνθρωποι είμαστε, εξαρτώμεθα από τον Θεό και που είναι ο αρχηγός της ζωής, έτσι ουσιαστικά μπορεί να πάθει κάτι, να φύγει από τον κόσμο αυτόν και να αφήσει πίσω αυτή τη σχολή η οποία βγαίνει και λέει ότι όλες οι εκκλησίες σώζουν, ενώ την αλήθεια της πίστεώς μας την εκφράζει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία και η παράδοσή της. Με αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Αύριο θα έρθουμε στα πολιτικά με τον πατέρα Σαράντο, που είναι ένας πολύ καλός εξομολόγος. Έτσι, το έχω ξαναπεί αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.